καύσιμα καίνε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση. Συναντώνται αυτή την ώρα Σιμίτης Παπαντονίου. Η Κοσμοτέ δηλώνει έτοιμη για το χρηματιστήριο. Τα σχέδια της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ. Δυναμική είσοδος της Πουλιάδης στις πιστωτικές κάρτες και μάλιστα σε συνεργασία με τη Eurobank. Αλλάζουν οι πρωταγωνιστές της Σοφοκλέους. Σε εξέλιξη το θερινό σενάριο. Ευθεία σύνδεση με το χρηματιστήριο. Ελιγμή της αλουμίνου με στόχο τα Βαλκάνια. Συζήτηση στο στούντιο του Sky με τον πρόεδρο της εταιρείας Γιώργο Μιλωνά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δυσάρεστη τροπή δίνει στη μάχη της κυβέρνησης με τον πληθωρισμό η επικείμενη αύξηση στις τιμές των καυσίμων κατά 6,1 δραχμές στο λίτρο της βενζίνης και κατά 4 δραχμές στο πετρέλαιο. Την άνοδο προκαλούν οι συνεχείς πιέσεις από τη διεθνή αγορά πετρελαίου και επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που έγκαιρα είχε επισημάνει ο Sky και η εκπομπή Οικονομία σήμερα, προαναγγέλλοντας την κινητοποίηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον τιμάριθμο αφορούν σε μείωση των έμεσων φόρων, με συνεπακόλουθο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό και βέβαια στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή την ώρα συναντά το Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαντονίου με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνει έτοιμο για πλαφόν στις τιμές των υγρών καυσίμων. Την ανιούσα έχουν πάρει οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές πώλησης των υγρών καυσίμων και στην εγχώρια αγορά. Το γεγονός αντανακλάται αρνητικά στην επίτευξη του στόχου για περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Η επιβάρυνση που επιφέρεται στο Γενικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή καθιστά δυσκολότερη την πολιτική σύγκλησης, καθώς ο πληθωρισμός ενδέχεται να μην φτάσει το επιδιωκόμενο 1,9% τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και ούτε να παραμείνει στο επίπεδο αυτό τους επόμενους 6 μήνες. Έτσι, συναγερμός έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το θέμα αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο Παπαντονίου, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Ευάγγελος Βενιζέλος έχει αλλεπάλληλες συναντήσεις με εταιρείες και πρατηριούχους ζητώντας τη συνδρομή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των υγρών καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ενώ λίγες ώρες απομένουν έως την ώρα που οι τιμές στα βενζινάδικα θα αναρτηθούν κατά περίπου 5 δραχμές ακριβότερες. Για την κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου Παπαντονίου με τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, που γίνεται αυτή την ώρα, θα μας ενημερώσει ο ρεπόρτερ του Sky Γιώργος Δημητρομανολάκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο. Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επανέλθουμε στο θέμα. Να συνεχίσουμε με το δολάριο να ενισχύεται και το πετρέλαιο να συνεχίζει την ανωδική του πορεία πάνω από το επίπεδο των 18,65 δολαρίων το βαρέλι. Συντηρούνται οι πιέσεις στα ομόλογα, αλλά επιπτώσεις έχουμε βέβαια και στη Σοφοκλέους, όπου από το πρωί οι περιφερειακές μετοχές έχουν παραγκονίσει τα βαριά χαρτιά. Αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης, όπως βλέπετε και εσείς, σημειώνει πτώση 0,43%. Στην έναρξη της συνεδρίασης σημειώνει μεγαλύτερη πτώση. Και φυσικά, να δούμε τους κλαδικούς δείκτες. Ο τραπεζικός σημειώνει πτώση 0,83%. Ο δείκτης των 20 επιλεγμένων μετοχών, ο Financial Times, πτώση 0,90%. Αντίθετα, ανωδικά κινούνται ο βιομηχανικός δείκτης κατά 0,24%, οι διάφορες μετοχές 2,47%, 3,54% ο δείκτης της παράλληλης αγοράς και ο δείκτης των leasing με 4,79%. Από εδώ καταλαβαίνετε ότι εφόσον πέφτουν οι τράπεζες, πέφτουν οι βιομηχανίες, οριακά ανεβαίνουν, πέφτουν τα blue chip και ανεβαίνουν οι δείκτες όπου φιλοξενούν μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Δημητρομανολάκη. Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Η σύσκεψη λοιπόν που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 ώρες υπό τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κώστα Σιμίτη, και με τη συμμετοχή όλου του Οικονομικού Επιτελείου, του κ. Γιάννου Παντονίου, του κ. Γιώργου Βρύ, του κ. Νίκου Σουδουλάκη και του κ. Τάσου Γιαννίτση, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις φοροαπαλλαγές, αλλά και για τις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουμε κάθε χρόνο. Για την ακρίβεια, φαίνεται ότι προκρίνεται η λύση να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 2 εκατομμύρια για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί και το tax credit, το αφορολόγητο που απολαμβάνει κάθε φορολογούμενος όταν έχει ανήλικα τέκνα. Γιώργο, με το θέμα των καυσίμων, το οποίο είναι φλέγον σήμερα, υπάρχει κάποια πληροφορία? Η κυβέρνηση, είναι γνωστό ότι τα δηληστήρια από σήμερα το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, αυξάνουν την τιμή των καυσίμων κατά 6 δραχμές. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να λάβει μέτρα για την μείωση των εμέσων φόρων, όχι όμως τώρα, λίγο αργότερα,
καθώς ξέρουμε ότι η αύξηση τιμή των καυσίμων επιβαρύνει άμεσα τον πληθωρισμό, κάτι που η κυβέρνηση οπωσδήποτε δεν το θέλει. Να σημειώσω τέλος ότι ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο έκλεισε κατά πάσα πιθανότητα στο 2,1%. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε σε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τον πολλά υποσχόμενο δρόμο για το χρηματιστήριο παίρνει η Κοσμοτέ. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, Νικόλαος Μανασής, απεκάλυψε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στην αγορά και δεν απέκλεισε ενδεχόμενες συγχωνεύσεις ή εξαγορές στο χώρο. Σε κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοσμοτέ, Νικόλαου Μανασή, με τους δημοσιογράφους, καθώς η εταιρεία διέρχεται φάση κερδοφορίας που την οδηγεί κατευθείαν στο χρηματιστήριο. Η αισιοδοξία στηρίζεται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των εσόδων της Κοσμοτέ και την ταχύτατη αύξηση της συνδρομητικής βάσης της εταιρείας, ενώ έχει μόνο ένα 4% απενεργοποιήσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη ο μέσος όρος φτάνει το 22%. Την επόμενη πενταετία η εταιρεία πρόκειται να προβεί σε συνολικές επενδύσεις 230 δισεκατομμυρίων δραχμών και να προσφέρει νέες υπηρεσίες στην αγορά. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ειδικά προγράμματα για ομάδες χρηστών, όπως μεγάλες εταιρείες και παροχή πληροφοριών μέσω κινητών από το ίντερνετ με τη συνεργασία της Nokia. Όσον αφορά την εμπορική πολιτική της εταιρείας, ο κύριος Μανασής υπογράμμισε πως η μεγάλη ζήτηση που έχει το δίκτυο το έχει απεξαρτήσει από τις αλυσίδες καταστημάτων. Για τον ίδιο λόγο, η Κοσμοτέ σχεδιάζει να προσφέρει δώρα προς τους καταναλωτές, στηριζόμενη στην τιμολογιακή πολιτική της και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ιδία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα περιαγωγής στους συνδρομητές της 78 δίκτυα στο εξωτερικό, καλύπτοντας Ευρώπη, Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία, Αυστραλία, Νότια Αφρική και Μέση Ανατολή. Θα παρακολουθήσουμε τώρα από κοντά τις δραστηριότητες μιας από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες εταιρείες στον κλάδο του αλουμινίου, εταιρεία που αυτή την εποχή βρίσκεται στο προσκήνιο καθώς έχει την έδρα της στη Βόρεια Ελλάδα και σχεδιάζει να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Φιλοξενούμε σήμερα στο Sky και στην εκπομπή «Η Οικονομία σήμερα» τον πρόεδρο της Αλουμίλ, κύριο Γιώργο Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία ερώτηση. Πώς βλέπετε το χρηματιστήριο? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάει μια ιδιαίτερη φάση όπου μάλλον προσπαθεί να βρει νέες ισορροπίες, αλλά δεν είμαι αρκετά ειδικός για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εσείς τι αισθάνεστε ή κάποιες πληροφορίες που έχετε, πώς θα κινηθεί? Εγώ νομίζω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι θα κινηθεί ανωδικά. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην εταιρεία σας. Θα θέλαμε δύο λόγια, ένα σύντομο προφίλ για να μάθουν και οι τηλεθεατές ποια είναι η εταιρεία Αλουμίλ Μιλωνάς. Ξεκινήσαμε στον χώρο του προφίλ αλουμινίου από το 1978 με μια μονάδα που είχαμε στην Ξάνθη. Και συνεχίσαμε με την Αλουμίλ, μια πολύ σύγχρονη μονάδα που είναι στη βιομηχανική περιοχή του Κιλκής, η οποία παράγει επώνυμα συστήματα προφίλ αλουμινίου. Έχει έναν έντονο ρυθμό ανάπτυξης, τόσο σε παραγωγικό επίπεδο, όσο και σε πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο στόχος είναι να δημιουργεί συνεχώς συστήματα τα οποία παρακολουθούν τις εξελίξεις τεχνολογικές στο χώρο το δικό μας, κυρίως στο χώρο των αρχιτεκτονικών συστημάτων, και προσπαθούμε να έχουμε δικά μας χαρακτηριστικά, ούτως ώστε το επώνυμο προϊόν, όταν κατακτά τις αγορές, να έχει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αντλήσει. Ποιο είναι το δικό σας εμπορικό σήμα? Αλουμίλ. Αλουμίλ, δεν έχετε κάποιο άλλο εμπορικό Όχι, σήμα? Γιατί υπάρχουν εμπορικά πολλά. Υπάρχουν 26 διαφορετικά εμπορικά σήματα που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά συστήματα που έχουμε, αλλά όλα κάτω από το όνομα Αλουμίλ. Κάτω από το όνομα Αλουμίλ. Οι πληροφορίες λένε ότι θέλετε να επεκταθείτε στις βαλκανικές αγορές. Μάλιστα τώρα που γίνεται πολύς λόγος για την ανοικοδόμηση ορισμένων χωρών εξ αυτών, λόγω του πολέμου. Πού βρίσκεται αυτή σας η προσπάθεια? Εμείς ξεκινήσαμε από το 1992 να βλέπουμε στα Βαλκάνια. Είχαμε έντονη εμπορική δραστηριότητα εκεί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει δικά μας εμπορικά δίκτυα. Έχουμε κάνει κάποιες εξαγορές βιομηχανικών εγκαταστάσεων με προοπτική παραγωγικών επενδύσεων σε αυτές. Υπάρχουν μεγάλα κέντρα διανομής στις περισσότερες πρωτεύουσες, σε όλες τις πρωτεύουσες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, με θηγατρικές μας εταιρείες. Και για να μιλήσουμε ειδικότερα για τα Βαλκάνια, καταρχάς εμείς πιστεύουμε ότι η ανοικοδόμηση δεν εξαρτάται μόνο από το τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά εξαρτάται περισσότερο τι μπορούν να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Εμείς, επειδή έχουμε παρουσία και σε άλλα βαλκανικά κράτη, προσπαθούμε μέσω αυτών
να συνεισφέρουμε σε αυτή την ανοικοδόμηση, ή καλύτερα να πάρουμε ένα κομμάτι από το τι μπορεί να γίνει εκεί. Έχουμε επαφές με ντόπιες μεγάλες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες θα δράσουν υπεργοαλιαβικά σε κάποιες μεγαλύτερες ελληνικές ή, από ό,τι πιστεύω εγώ, δυτικοευρωπαϊκές. Και παρακολουθούμε τα πράγματα από πολύ κοντά, και γι' αυτό το λόγο τις επόμενες μέρες δημιουργούμε τις δικές μας εγκαταστάσεις και μια θυγατρική εταιρεία στη Βοσνία, από όπου παρακολουθούμε κατά τη γνώμη μας καλύτερα το τι γίνεται εκεί. Και τι δουλειές θα κάνει η θυγατρική εταιρεία εκεί, τι σχέδια έχει? Εμείς ήδη έχουμε μια εταιρεία στο Βελιγράδι και με αποθήκες στο Τσάτσακ, όπου πουλάει προφίλ αλουμινίου εδώ και αρκετά χρόνια στην αγορά, και τα συστήματά μας νομίζω ότι είναι τα πιο γνωστά σε όλη την πρώην Γιουγκοσλαβία. Απλώς επειδή θεωρούμε ότι το καθεστώς στη Βοσνία είναι πολύ καλύτερο και πολύ αξιόπιστο για να αναπτυχθούμε, δημιουργούμε εκεί την εταιρεία. Θα υπάρχει κέντρο διανομής, θα υπάρχουν στελέχη που θα έρχονται σε επαφή με τον τεχνικό κόσμο και τις τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, και σίγουρα θα συμμετέχουμε σε ό,τι έργο γίνει στην περιοχή. Μας λέτε δηλαδή, είτε γίνει η Θεσσαλονίκη κέντρο βαλκανικών δραστηριοτήτων που επιχειρεί αυτόν τον καιρό η κυβέρνηση, είτε όχι, οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν και τη δική τους πολιτική, τη δική τους στρατηγική. Η Θεσσαλονίκη θα βοηθήσει οπωσδήποτε, γιατί πιστεύω ότι θα γίνονται διάφορες δημόσεις εκεί, αλλά σίγουρα αν δεν είσαι στον τόπο των δρόμενων δεν μπορείς να κερδίσεις από αυτά. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν κάποιες κινήσεις στο χρηματιστήριο, οι οποίες προσφέρουν έτσι και υπεραξίες. Μιλάμε για εξαγορές, συγχωνεύσεις, ανταλλαγές πακέτων εταιριών. Είναι μια μόδα η οποία έχει κυριεύσει και τον χώρο σας και τον κλάδο σας. Εσείς έχετε κατά νου κάτι παρόμοιο? Εμείς βλέπουμε πολύ πιο μακριά. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, διότι αυτά πρέπει να τα δουλεύεις για πολλά χρόνια και να μην τα κάνεις ευκαιριακά για χρηματιστηριακούς λόγους. Δηλαδή πρέπει να δώσουν ουσιαστική όθηση στην εταιρεία. Πράγμα που είναι δύσκολο, γιατί εμείς βρισκόμαστε πολύ μπροστά για να χρησιμοποιήσουμε κάποιον να μας πάει ακόμη πιο μπροστά, ενώ εμπορικά δεν αισθανόμαστε ότι είναι εύκολο να συγχωνηθούμε με κάποιον άλλον. Θα υπάρχουν έντονοι κραδασμοί που αυτή τη στιγμή δεν θα τους θέλαμε με τίποτα για την εταιρεία, η οποία έχει έτσι κι αλλιώς άλλο προσανατολισμό. Δηλαδή, αν ένας μεγάλος όμιλος, είτε του εξωτερικού είτε ελληνικός, σας πρότεινε τώρα μια πολύ καλή τιμή εξαγοράς ή ενός μεριδίου ή της πλειοψηφίας, πώς θα τον αντιμετωπίζατε? Εκτός κι αν υπάρχει τέτοια πρόταση. Μας το έχουν κάνει, μάλιστα, αλλά δεν το βλέπουν θετικά. Δεν το βλέπετε θετικά? Όχι. Εσείς θα εξαγοράζετε κάποια μικρότερη εταιρεία για να διευρύνετε τις δραστηριότητές σας? Ήδη στο χώρο του αλουμινίου υπάρχει κάτι ανάλογο, όχι ακριβώς εξαγορά, αλλά μια εκμετάλλευση, μια ενοικίαση μιας μονάδας ολόκληρης. Γιατί σας είπα, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Αγοράζοντας ένα νομικό πρόσωπο, αγοράζεις και όλα τα προβλήματα που πολλές φορές δεν τα ξέρεις. Εμείς ενοικιάσαμε μια βιομηχανία, την οποία ενσωματώσαμε παραγωγικά στο δικό μας το δίκτυο. Πιθανώς να το κάνουμε και με άλλη. Αλλά νομίζω ότι στον ελληνικό χώρο, παρόλο που σίγουρα ο κλάδος θα συγκεντρωθεί σε κάποιες λιγότερες μεγάλες βιομηχανίες, τα πράγματα δεν είναι δεν τα βλέπουμε τόσο θετικά. Αντίθετα, στο εξωτερικό θεωρούμε ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνουμε κάποια συνεργασία. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Το θέμα είναι αυτό. Αυτό δεν είναι και το ζητούμενο. Οι επενδυτές, όταν αγοράζουν τις μετοχές σας, και από ό,τι βλέπω από την μετοχή σας, υπάρχουν πολλές προσδοκίες των επενδυτών για αυτήν. Πώς αυτές θα τις καλύψετε? Ήδη η εταιρεία έχει δημιουργηθεί αυτόνομα. Είμαστε μοναδική ελληνική εταιρεία η οποία έχει δικά της δίκτυα διανομής, τα οποία τα ελέγχει απόλυτα με δικούς της ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα θα αποδώσουν τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία έχει ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο των μεγάλων επενδυτικών της προγραμμάτων, που ολοκληρώνονται μέσα στο Σεπτέμβριο, και ουσιαστικά διπλασιάζουμε την παραγωγική μας δυναμικότητα, την οποία θα την προωθήσουμε όλες αυτές τις αγορές στις οποίες έχουμε δημιουργήσει τα εμπορικά δίκτυα. Άρα αυτόνομα μπορούμε να λειτουργήσουμε και να φτάσουμε σε πολύ ψηλούς αριθμούς ανάπτυξης χωρίς να χρειαζόμαστε κάποιες συνεργασίες. Μπορούμε. Και μάλιστα θα πάμε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οπότε πιστεύουμε ότι το επενδυτικό κοινό θα εμπιστευτεί την Αλουμίλ, και συμμετέχοντας σε αυτή την αύξηση θα μας βοηθήσει να συντηρήσουμε αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πότε θα γίνει η αύξηση, πότε θα την αποφασίσει? Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση για να το αποφασίσει. Τελειώνοντας, τα μεγέθη σας του εξαμήνου σε τι ρυθμούς κινήθηκαν? Κοιτάξτε, το αλουμίνιο κινείται σε μια περίοδο λίγο δύσκολη, ενώ οι τιμές δύσκολη με την έννοια των προβλέψεων. Έχουμε έντονους ανωδικούς ρυθμούς στην τιμή του αλουμινίου, ενώ το προηγούμενο εξάμηνο και τους δύο τελευταίους μήνες, το 98, είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση στην τιμή. Επομένως, παρόλο που εμείς το εξάμηνο ήμασταν
κατά 18% αυξημένη σε όγκο πωλήσεων. Δραχμικά δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αύξηση. Και μιλώ μόνο για την αλουμίλη και όχι για τον όμιλο και τις ενοποιημένες επιχειρήσεις. Αυτό όμως θα είναι πολύ έντονο το δεύτερο εξάμηνο, διότι έχουμε πολύ ακριβό δολάριο και πολύ μεγάλη τιμή πρώτης ύλης. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σημαίνει και τίποτα δωρεάν μετοχές, που αυτό είναι μια ευχαριστή. Υπάρχουν διάφορες συμβουλές από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτό, και οπωσδήποτε θα γίνει. Γιατί λόγω επενδυτικών νόμων η αλουμίλ έχει φοβερό όγκο, πολύ μεγάλο όγκο αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία προφανώς θα τα χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσουμε τόχους της. Κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δυναμική είσοδος στο χώρο των πιστωτικών καρτών και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή του leasing, ανακοίνωσε η εταιρεία Πουλιάδης μαζί με τη Eurobank. Το ρεπορτάζ έχει η Δίκη Καραγιαννάκη. Επενδύοντας συνεχώς στο δίκτυο των συνεργατών της, οι Πουλιάδης και συνεργάτες και συγκεκριμένα το Plato PC δημιούργησαν σε συνεργασία με τη Eurobank Cards την πιστωτική κάρτα πληροφορικής Plato Visa. Μερικά από τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της Plato Visa είναι το Fast Credit, επιστροφή 3% σε κάθε αγορά που πραγματοποιεί ο πελάτης σε όλα τα καταστήματα πληροφορικής, δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο, ταξίδια, καθώς και το προνομιακό επιτόκιο ανάληψης μετρητών 19%. Ο κάτοχος της κάρτας Plato Visa είναι ένας από τα 13 εκατομμύρια κατόχων κατών Visa στον κόσμο. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε ταξίδι του ανά τον κόσμο, μέσα στην Ελλάδα, παντού όπου μπορεί να δώσει κανείς μια πιστωτική κάρτα. Παράλληλα, οι Πουλιάδες και συνεργάτες ανακοίνωσε τη δημιουργία πρωτοποριακού προγράμματος χρηματοδότησης τύπου leasing αγοράς εξοπλισμού με τη συνεργασία της Eurobank Leasing. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να αγοράσουν μηχανογραφικό εξοπλισμό σε προνομιακές τιμές μέσω του δικτύου συνεργατών της Πουλιάδης και με περιθώριο αποπληρωμής έως και 3 χρόνια. Πριν επιστρέψουμε στις Σοφοκλέους και δούμε την αγορά, να δούμε πώς κινήθηκαν οι ξένες αγορές. Διορθωτικά κινήθηκαν χθες οι διεθνείς αγορές, μετριάζοντας το προχθεσινό κλίμα εφορίας. Έτσι, με απώλειες έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και της Φραγκφούρτης. Κέρδη είχαμε στο Λονδίνο, με απώλειες όμως έκλεισε σήμερα το πρωί η αγορά στο Τόκιο. Να ρίξω μια ματιά και στα ξένα νομίσματα. Απώλειες σημείωσε η δραχμή έναντι των περισσότερων νομισμάτων. Ανωδικά κινήθηκαν το ευρώ και τα συνδεδεμένα νομίσματα, όπως επίσης το δολάριο, το γεν και το ελβετικό φράγκο. Να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Όπως βλέπετε και εσείς, πτώση 0,43% και ο γενικός δείκτης στις 4.295 μονάδες. Ο δείκτης των τραπεζών σημειώνει πτώση 0,77%, ενώ πτωτικά κινούνται επίσης οι συμμετοχές 2,56% κάτω, ασφάλειες 0,32% και οι 20 επιλεγμένες μετοχές, τα blue chip δηλαδή, με πτώση 0,96%. Να δούμε ποιες μετοχές κινούνται στο limit up αυτή τη στιγμή. Είναι αθηναϊκές συμμετοχές και μάλιστα χωρίς πολιτές. Γνώμων κοινή, Σάνιο, Σάτο κοινή, Ερμής, Κατσέλης κοινή, 3α, Σιγάλας, Ελληνική Υφαντουργία, Αλφα Αστικά Ακίνητα, η Θυγατρική της Πίστεως και Κεράνης. Αντίθετα, στο limit down, δηλαδή με τη μεγαλύτερη πτώση, είναι η ΕΚΤΕΡ, η ΕΡΓΑΣ, είναι το δικαίωμα των μινωικών γραμμών, είναι επενδύσεις αναπτύξεως, είναι το δικαίωμα της εταιρείας, της κατασκευαστικής εταιρείας Μοχλός, η οποία βέβαια παρατείνει και τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων έως τις 9 εβδόμου, είναι η ασπής στεγαστική τράπεζα, είναι η δωρική τράπεζα, είναι το δικαίωμα της μηχανικής, η εμπορική επενδυτική και επενδύσεις ανάπτυξης. Αυτές είναι οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο Limit Down. Καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Sky στο δελτίο των 1:30 με την Αλεξάνδρα Καπελετζή. Καλό σας απόγευμα.